Προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα οι 7 αλλοδαποί που εμπλέκονται στην υπόθεση διακίνησης των μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στα νότια παράλια του Ηρακλείου να επιβαίνουν σε σκάφος το οποίο ναυάγησε. Και οι 7 κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες ισχυρίστηκαν ότι και οι ίδιοι είχαν πληρώσει για να φύγουν από τα παράλια του Λιβάνου με προορισμό την Ιταλία και πως το ίδιο με τους υπόλοιπους επιβαίνοντες στο σκάφος βρέθηκαν να θαλασσοπνίγονται και να βιώνουν ώρες φόβου και αγωνίας. Δεν έχει καμία σχέση με τη λαθρωτή διακίνηση και ο ίδιος είχε την οικογένειά του μέσα, τα παιδιά του και τη σύζυγό του, και ότι ο καπετάνιος λίγο πριν να τους εντοπίσουν έφυγε με κάποιο άλλο σκάφος, υπήρξε από το σκάφος, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ο σκηνοθέτης του ίδιου. Ο εντολέας μου δηλώνει ότι είναι θύμα στην όλη υπόθεση και όχι θήτης, όπως θεωρείται από το δικαστήριο και από τους υπόλοιπους συντοπίτες του, διότι βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ένας εκ των κατηγορουμένων 21 ετών, μάλιστα σε τόνο ηκετευτικό, ζήτησε να φεθεί ελεύθερος, καθώς αγνοεί που βρίσκεται και αν είναι καλά η σύζυγός του που περιμένει το πρώτο τους παιδί και διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό και όλο το λόγο, η δουλειά εκείνου σε όλο το ταξίδι ήταν να παρέχει βοήθεια στη σύζυγο, διότι είχε προβλήματα υγείας, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να έχει κάποια αποβολή του εμβρίου. Από εκεί και πέρα η σύζυγος, από όσο γνωρίζουμε, δεν βρίσκεται σε κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία της κοίησης, αλλά επειδή είναι κρίσιμοι οι μήνες και είναι τελευταία και είναι το πρώτο τέκνο το οποίο θα αποκτήσει η οικογένεια, θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος και να πάει στην οικογένειά του. Εκτός από τους 7 κατηγορούμενους που σήμερα προφυλακίστηκαν, ακόμη 3 ανήλικοι που σχετίζονται με την υπόθεση και παραπέμφθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή την περασμένη εβδομάδα, αφέθηκαν ελεύθεροι και φιλοξενούνται σε δομή υπό την επιμέλεια της εισαγγελίας ανηλίκων. Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι μέλη του χωριού, είναι δηλαδή είναι συγχωριανοί όλοι, να το πούμε και έτσι. Και εκείνη, ο τελικός προορισμός λέγεται ότι ήταν η Ιταλία. Πάντως, συνήγοροι των κατηγορουμένων έθεσαν και θέμα αναρμοδιότητας των ελληνικών δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι στο σημείο που σημειώθηκε το ναυάγιο, αρμόδιες αρχές ήταν αυτές της Μάλτας. Κρίνεται ότι το δικό μας δικαστήριο είναι αναρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και θα πρέπει να γίνει περισσότερο έρευνα και περισσότερο διαβούλευση σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος, ποιο κράτος είναι αρμόδιο για να εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Το δράμα των 70 και πλέον ανθρώπων που έφυγαν, όπως όλοι είπαν, για να έχουν ένα καλύτερο αύριο, ξεκίνησε αμέσως μετά την αναχώρησή τους με προορισμό την Ιταλία, όπως δήλωσαν. Ταξίδι για το οποίο είχαν καταβάλει, σύμφωνα με πληροφορίες, από 5 μέχρι και 6.000 ευρώ. Η παραμονή τους μέσα στο σκάφος, υπό άθλιες συνθήκες, διήρκησε 14 ημέρες με τις περιγραφές να σοκάρουν, καθώς κανείς δεν είχε πρόσβαση σε τροφή και νερό. Η κάλυψη της ανάγκης για νερό με νερό της θάλασσας προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, με σοκαριστική τη δραματική κατάληξη και το θάνατο του 4χρονου κοριτσιού που επέβαινε στο σκάφος. Λογικό, 15 μέρες με μικρά παιδιά, με αρρώστους. Δυστυχώς. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι, μετά το πρόβλημα που εντοπίστηκε στο σκάφος, ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος τους άφησαν, ενώ οι ίδιοι κατάφεραν να εξαφανιστούν με άλλο σκάφος που έφτασε στο σημείο και τους πήρε. Οι 61 μετανάστες που φιλοξενήθηκαν μέχρι και σήμερα στο κλειστό αθλητικό κέντρο Μυρών, που ευαισθητοποίησαν μάλιστα σε μεγάλο βαθμό τους κατοίκους της περιοχής που συνέδραμαν με όποιο τρόπο μπορούσαν, αναχωρούν τελικά απόψε το βράδυ για την Αθήνα.